οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φοιτητές, όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολών, έχουμε δώσει τεράστια μάχη. 27 φοιτητικοί σύλλογοι αυτή τη στιγμή είναι υποκατάληψη, 27 τμήματα του ΑΠΘΙΤΑ, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ. Πραγματοποίησαν μαζικές γενικές συνελεύσεις και αυτή την εβδομάδα και έχουν προχωρήσει με τον αγώνα τους και τη δράση τους. Αποδείχθηκε ξανά και μάλιστα για άλλη μια φορά το αυτοκόλλ της κυβέρνησης με τις δηλώσεις της για την ηλεκτρονική εξεταστική, γιατί ενώ προσπαθεί τόσο καιρό να τρομοκρατήσει τους φοιτητές περιχαμένων εξεταστικών και εξαμήνων, αποδεικνύεται ότι βρίσκει άλλους τρόπους και τώρα που βλέπει ότι αυτό δεν περνάει, έχει ξεκινήσει και την απαράδεκτη εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εναντιωνόμαστε σε αυτό και λέμε εδώ και τώρα να σταματήσει και να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι θα διεξαχθεί εξεταστική για όλους τους φοιτητές. Αποδεικνύεται ότι έχουμε ήδη πετύχει την πρώτη μας νίκη και γι' αυτό συνεχίζουμε. Γιατί ενώ το νομοσχέδιο ήταν να κατατεθεί στα μέσα του Γενάρη και να είναι νόμος του κράτους με βάση τις δηλώσεις της κυβέρνησης, αυτό εν τέλει δεν έχει προχωρήσει κάτω από τη δική μας ακαθοριστική παρέμβαση. Η πλειοψηφία μίλησε. Η κυβέρνηση, λέμε εδώ και τώρα, να πατήσει στα αιτήματα των φοιτητών και δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραδειχτεί την ήττα της και να δώσει λεφτά για την παιδεία, να αποδεχτεί ότι οι φοιτητές παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, με πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα για κάθε φοιτητή. Η ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε εμείς και οι οικογένειές μας είναι ενιαία και γι' αυτό θέλουμε ο αγώνας μας αυτός και επιδιώκουμε να συμπορευόμαστε με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, με τα αδέρφια μας τους μαθητές, με τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια και τα εργατικά σωματεία, με τους συλλόγους των ΔΕΠ που ήδη και αυτοί έχουν πάρει αποφάσεις εναντίον στο νομοσχέδιο και γι' αυτό προχωράμε και συμμετέχουμε στο συντονισμό των εργατικών σωματείων την Κυριακή στο Πολυτεχνείο, στο Αμφιθέατρο Παναγιωτόπουλος στις 11 η ώρα, για να μπορέσουμε από κοινού να κλιμακώσουμε τη δράση μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλούμε κάθε νέο και κάθε νέα, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, όλους τους μαθητές, κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη να συμμετέχει στον αγώνα, να εναντιωθεί μαζί μας στο νομοσχέδιο αυτό που έρχεται να τσακίσει τις σπουδές μας και να παλέψει για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, για αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν σπουδές.